Ευχαριστώ πολύ, Βασιλική. Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου αρχικά να δώσω συγχαρητήρια για την διοργάνωση της σημερινής Εσπερίδας, να ευχαριστήσουμε την ομάδα ΛΟΑΤΚΙ του Τμήματος Δικαιωμάτων για την οργάνωση αυτή. Είμαι εδώ σχεδόν από την αρχή, έχασα πολύ λίγους ομιλητές από την αρχή και νομίζω ότι και οι περισσότεροι από εμάς που βρισκόμαστε σε αυτό το πάνελ, γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ μας ενδιαφέρει κυρίως να ακούμε και λιγότερο να μιλάμε, και νομίζω ότι και η σημερινή, αν θέλετε, Εσπερίδα είναι ένα παράδειγμα του πώς αφιερώσαμε τις 4-5 πρώτες ώρες στο να ακούσουμε τις οργανώσεις και χωρίς να περιορίσουμε κανέναν και καμία, γιατί ήταν ουσιαστική η διαβούλευση που θέλαμε να κάνουμε και όχι μόνο για το Θεαθήνη. Και αυτό νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει και όλο το προηγούμενο διάστημα και όταν ήμασταν κυβέρνηση, αλλά και στην αντιπολίτευση. Οι διαβουλεύσεις για μας είναι ζωτικής σημασίας και δεν φοβόμαστε την κριτική. Γι' αυτό και μιλάμε ανοιχτά και σε δημόσιους χώρους. Ακούμε και όπου κάναμε λάθη, είμαστε ανοιχτοί για να τα συζητήσουμε, να τα διορθώσουμε, και επίσης και αυτό νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει και αναφέρθηκαν πριν τα παραδείγματα, δεν θέλω να αφιερώσω μεγάλο χρόνο σε αυτό. Το Σύμφωνο Συμβίωσης για όλα τα πρόσωπα μπορεί κανείς να το δει με δύο τρόπους. Και σαν ένα διστακτικό βήμα, αλλά και σαν ένα πρώτο βήμα. Γιατί έπρεπε να ανοίξει αυτή η συζήτηση, έπρεπε να γίνει. Προφανώς υπήρξαν, αν θέλετε, ζητήματα τα οποία δεν λύθηκαν με το Σύμφωνο Συμβίωσης και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε ήδη καταθέσει την πρόταση νόμου για τον... Ποιος? Την πρόταση νόμου για τον γάμο για όλα τα πρόσωπα. Αγαπητή Άννα, αυτό που η πολιτεία μπορεί να εγγυηθεί είναι τον πολιτικό γάμο. Το λέω γιατί το ανέφερες στην τοποθέτησή σου. Επίσης, για την διαδικασία της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου. Επίσης, έγιναν διαβουλεύσεις τότε. Προωθήθηκε η δικαστική οδός. Σήμερα, μετά από την εφαρμογή του νόμου πάνω από 4-5 χρόνια, είμαστε σε θέση να πούμε ότι πρέπει να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν, και θα αναφερθώ στη συνέχεια πιο συγκεκριμένα, αλλά και για τον νόμο για την ίση μεταχείριση του 2016, που επίσης αναφέρθηκε νωρίτερα, όπου μόνο για την εργασία και την απασχόληση υπάρχει η αναφορά στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, και σίγουρα θα πρέπει να γίνει η προσθήκη της έκφρασης της ταυτότητας των χαρακτηριστικών φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού σε όλα τα πεδία και όχι μόνο στην εργασία και την απασχόληση. Εδώ να πούμε ότι το κίνημα, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για να έρθουν αυτές οι νομοθετικές παρεμβάσεις τότε στη Βουλή. Και πόσο μάλλον για να έρθουν και νομοθετικές παρεμβάσεις για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα σήμερα στη Βουλή. Με μια δεξιά άκρο συντηρητική κυβέρνηση, η οποία έφτιαξε και μια επιτροπή για τα ζητήματα αυτά. Προφανώς δεν έχουν σχέση οι παρεμβάσεις που ήρθαν τότε με τις παρεμβάσεις που ήρθαν σήμερα. Οι σημερινές είναι ανώδυνες έως, τέλος πάντων, δεν θα τις κρίνω, δεν είναι η δουλειά μου. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κίνημα, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση που άνοιξε αυτά τα ζητήματα και τα έκανε ορατά, είναι ο λόγος που αυτά τα ζητήματα προχωρούν και σήμερα με μια άκρος συντηρητική κυβέρνηση. Όσο για τις πολιτικές, επειδή η αρμοδιότητά μου αφορά και τις πολιτικές φύλου γενικότερα και μου ζητήθηκε να αναφερθώ και σε αυτές, οι πολιτικές φύλου, φίλες και φίλοι, δεν είναι ούτε πολυτέλεια,
ούτε δευτερευούς σημασίας για το δικό μας χώρο. Είναι σημαντικές πολιτικές για την εξάλληψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού που βιώνουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και για την εξασφάλιση της πραγματικής ισότητας, οικονομικής, εργασιακής, κοινωνικής και λύσης πρόσβασης, αν θέλετε, σε δομές, στις δομές υγείας κτλ. Και για τον λόγο αυτό, στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις υπάρχει η ρητή αναφορά ότι θα, και μέσα σε αυτές τις πολιτικές εντάσσονται και οι πολιτικές για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Μάλιστα, ως πρόεδρος του ΚΕΘΗ την περίοδο 15-19, το κάναμε πράξη στο ΚΕΘΗ. Είχαμε εντάξει τις πολιτικές ΛΟΑΤΚΙ στον προγραμματισμό μας, αν θέλετε, και αυτό είναι και το σχέδιό μας. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα υπάρχει κυβερνητικό συμβούλιο ισότητας, αλλά και επαναφορά της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, μόνη της, χωρίς οικογενειακής, πολιτικής και δημογραφικού, και ότι θα υπάρχουν οριζόντιες πολιτικές και χρηματοδότηση δράσεων για την ισότητα, οριζόντια σε κάθε Υπουργείο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ορατότητα και των πολιτικών φύλων, αλλά και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Όσον αφορά τώρα τον τομέα της δικαιοσύνης, προφανώς η μεγαλύτερη δέσμευσή μας απέναντι στην κοινότητα και την καταθέσαμε και σε πρόταση νόμου τον Ιούνιο του 2022, είναι η πρόταση νόμου για την άρση των διακρίσεων λόγω φύλου στο οικογενειακό δίκαιο και την κατοχήρωση δικαιώματος γάμου για όλα τα πρόσωπα και τις αναγκαίες προσαρμογές της νομοθεσίας. Ένα αποτέλεσμα και πάλι μιας μεγάλης διαβούλευσης, η οποία έγινε και ηλεκτρονικά και με διάφορους τρόπους με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, που ικανοποιεί, θέλουμε να πιστεύουμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό το εμβληματικό και πάγιο αίτημα της επέκτασης του δικαιώματος σύνεψης γάμου για όλα τα ζευγάρια και πλέον με πλήρη δικαιώματα, με θεσμοθέτηση του δικαιώματος της τεκνοθεσίας, με ελεύθερη πρόσβαση στις μεθόδους προβοηθούμενης αναπαραγωγής, με την αναγνώριση των οικογενειών με ΛΟΑΤΚΙ γονείς, με την κατάργηση της προϋπόθεσης της αγαμίας που προβλέπει ο νόμος 4491 του 17 για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου στα τρανς άτομα και τη διατήρηση των γονικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού στις περιπτώσεις που ο γονέας αναγνωρίστηκε νομικά με διαφορετική ταυτότητα φύλου. Μιλάμε για ζητήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα έτσι, προοδευτικά και σημαντικά για την ελληνική κοινωνία και συμβαδίζουν προφανώς με τη σύγχρονη πραγματικότητα για την γονεϊκότητα. Μιλήσαμε για γονέα 1, γονέα 2 και όλα αυτά τα οποία είδαμε ότι με το σύμφωνο συμβίωσης δεν μπορούν να λυθούν. Για τον νόμο για την ταυτότητα φύλου, για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, επίσης έγινε αναφορά πριν, υπήρξαν δυσκολίες στην δικαστική διαδικασία, οπότε αυτό που πρέπει να δούμε την επόμενη και έχουμε δεσμευτεί ότι θα το δούμε είναι η εξωδικαστική και άνευ κόστους διαδικασία. Για τον νόμο για την ίση μεταχείριση τα ανέφερα, όπως και για το οικογενειακό δίκαιο και την αναγνώριση όλων των οικογενειών που περιλαμβάνεται στην πρόταση νόμου για τον γάμο για όλα τα πρόσωπα. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι είναι σημαντικές και οι ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες έχουν και έναν εκπαιδευτικό, παιδευτικό χαρακτήρα, αν θέλετε, αλλά και δίνουν ορατότητα. Και αυτές οι ρυθμίσεις που μπορεί να μην έχουν να κάνουν με νομοθετήσεις, αλλά με άλλου είδους, ας πούμε, δράσεις των υπουργείων και υπουργικές αποφάσεις, έχουν να κάνουν με την προσθήκη, όπως είπαμε και πριν και αναφέρθηκε, της επιλογής άλλο σε κάθε δημόσιο έγγραφο όσον αφορά τα φύλλα, αλλά και την εισαγωγή των χαρακτηριστικών φύλου σε όλα και τα νομοθετικά κείμενα, αλλά και τα δημόσια έγγραφα, γιατί αυτές οι λειτουργίες έχουν πραγματικά έναν παιδευτικό χαρακτήρα. Και δεν θέλω να σας πω ότι όταν το 2012
ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και πρώτη φορά μπήκαμε στη Βουλή και κάποιες συντρόφισσες άρχισαν και στη συνέχεια αρχίσαμε κι άλλες να χρησιμοποιούν τον όρο βουλεύτρια, κανείς δεν πίστευε ότι αυτό θα μπορεί να κυριαρχήσει στον δημόσιο λόγο. Σας πληροφορώ λοιπόν σήμερα ότι ακόμα και μέσα της επαρχίας πολύ άνετα έχουν υιοθετήσει αυτόν τον όρο και τον χρησιμοποιούν, θέλοντας με αυτό να πω ότι αν κάτι καθιερωθεί, αν κάτι μπει στα δημόσια έγγραφα και το βάλουμε και στον δημόσιο λόγο, πολύ εύκολα μπορεί στη συνέχεια να γίνει κτήμα μας. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι σαφώς το κομμάτι της επιμόρφωσης σε όλους τους τομείς, μιλώντας για τη δικαιοσύνη θα αναφερθώ στο δικαστικό σώμα αλλά και στους αστυνομικούς που αναφέρθηκε πριν, είναι πολύ σημαντικός τομέας. Επίσης η ίδρυση συμβουλευτικών κέντρων για τη βία σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα προφανώς προβλέπεται και από ευρωπαϊκές οδηγίες και πρέπει και η χώρα μας να το δει το επόμενο διάστημα, όπως έχει το δίκτυο δομών για την βία κατά των γυναικών. Και κλείνοντας, αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι τόσο ο γάμος για όλα τα πρόσωπα, όσο και η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φίλου, της διορθώσεις που πρέπει να γίνουν, αλλά και η δέσμευσή μας για την αλλαγή του κατάπτυστου του νόμου για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια και η νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία, και αυτά αφορούν την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είναι δεσμεύσεις που και διαστόματος του Αλέξη του Τσίπρα έχουν γίνει και θα γίνουν σαφώς και με την περαιτέρω διαβούλευση, με τις οργανώσεις και με το κίνημα. Σας ευχαριστώ.